Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας και πάλι εδώ από το Προμηθέας Πάρκο που θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο παιχνίδι της σημερινής ημέρας. Νωρίτερα είδαμε την νίκη των Χαβα Lakers επί των Back Cream Team με σκορ 65-57. Τώρα έχουμε την αναμέτρηση των Μπεγουλάκη απέναντι στην Μπαρσελόνα. Δύο ομάδες που είχαν διαφορετικά, έρχονται από διαφορετική αφετηρία, καθώς την Μπεγουλάκη είχαν στην πρεμιέρα τους Χαρμάνι. Από την άλλη η Μπαρσελόνα είχε δεχτεί την ήττα, είχε γνωρίσει την ήττα από τους πανίσχυρους Τεχ Μπάντι. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση. Να δούμε μια γρήγορη τις πεντάδες. Από πλευράς Μπαρσελόνα είναι στο παιχνίδι ο Σίνος, ο Σπανός, ο Μουλαγιάννης, ο Σταθόπουλος και με το νούμερο 55 ο Λαθούρος. Από την άλλη πλευρά Αθανασόπουλος, Γκοτσόπουλος, Βάρκουλας, Τριανταφύλου και Γκοτσόπουλος. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι και τζάμπολ στην αναμέτρηση θα πηδήξουν ο Μουλαγιάννης με τον Βαρύ. Κερδισμένο τζάμπολ για την Μπαρσελόνα και πρώτη επίθεση για τους Μπλαουγκράνα. Μπάλα περνάει χαμηλά στον πολύ δυνατό Μουλαγιάννη, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στην γωνία για τον Σταθόπουλο. Καλή κυκλοφορία, θα βρεθεί ο Σίνος στη γωνία, ο οποίος δεν εκτέλεσε. Προτίμησε να περάσει την μπάλα μέσα στο low post εκεί που προσπάθησε να σκοράρει, δεν καταφέρει. Ο Σπανός και η επίθεση τώρα για τους τυπικά φιλοξενούμενους, τους Μπεγουλάκη, ο Θανασόπουλος. Πέρασε, καλή άμυνα όμως. Έκλεψαν την μπάλα και θέλουν να φύγουν τώρα στο ανοιχτό γήπεδο εδώ στην Μπαρσελόνα. Αργό μπάσκετ μέχρι στιγμής από τις δύο ομάδες. Σπανός, Σίνος, πέρασε. Η πάσα σκαστή εντυπωσιακή κατά το καλάθι, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει ο Σπανός. Εδώ ήταν αριστούργημα η πάσα από τον Σίνο. Πάρα πολύ ωραία η έμπνευσή του. Ωστόσο δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Γκοτσόπουλος αστόχησε επιθετικό rebound, εκεί προσπαθεί ο Βαρύς. Μαζεύει τελικά ο Μουλαγιάννης. Πάσα αχνηδιασμού. Σταθόπουλος, 45 μοίρες, δεν εκτελεί. Πάει σε επίθεση. Μουλαγιάννης άφησε πολύ. Αστοχή. Ο Γκοτσόπουλος το rebound. Αθανασόπουλος. Βαρύς έκλωσε την μπάλα ωραία εκεί, μαεστρικά ο Λαθούρος και τώρα την μπάλα στα χέρια του Σίνου που έχει απέναντί τον Αθανασόπουλο. Άσπερες οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, δεν βλέπουμε ιδιαίτερα καλό μπάσκετ. Σταθόπουλος, Σίνος 5-4, πάρει ένα πολύ δύσκολο σουτ. Αστοχή, επιθετικό rebound, ωστόσο έχει τελειώσει ο χρόνος καθώς η μπάλα δεν χτύπησε στη στεφάνη και έτσι η κατοχή περνάει και πάλι για την ομάδα των Μπεγουλάκη. Και ο Αθανασόπουλος με την μπάλα στα χέρια στην οργάνωση μιας νέας επίθεσης. Ωραία δημιουργία για τον Κοτσόπουλο, του γλίστησε για λίγο η μπάλα. Αθανασόπουλος περνάει στο Βαρύ, το σούτ δεν ήταν καλό. Επιδιασμός με τον Σταθόπουλο, βάζει στα χέρια τον Κοτσόπουλος. Την μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, παραμένει λοιπόν το 0-0. Πανός από μέση απόσταση, δεν θα μπορέσει να σουτάρει καλά εδώ ο Σπανός, περισσότερο σαν να του έφυγε η μπάλα. Ήτανε Αθανασόπουλος, Βαρύς. Η μπάλα είναι και πάλι για την, για τους Μπεγουλάκη. Αθανασόπουλος, μένει
για λίγο πίσω από τα screen, δεν βρήκε όμως χώρο για να εκτελέσει. Πάσε χαμηλά, βαρύς, 3, 2, 1, θα τους μείνει μπάλα στα χέρια. Πολύ καλή άμυνα από την Μπαρκελώνα, κακή επίθεση όμως από την άλλη για το Μπεγουλάκι. Μουδιασμένο το ξεκίνημα τώρα. Πουλαγιάννης. Μπάλα χαμηλά στο σπανό που γίνεται σημείο να φοράσει πάσο ότι η μπάλα φεύγει στην άλλη πλευρά. Και η κατοχή για το Μπεγουλάκι. 6 και 37, 3,5 λεπτά έχουμε δει χωρίς καλάθι και ο Βαρύς πηγαίνει στην επαναφορά. Αθανασόπουλος. Κοτσόπουλος, ωραία πάσα στο Βαρύ. Δεν έρχεται όμως εδώ το πρώτο καλάθι. Σπανός μαζεύει το αμυντικό rebound και θέλει να επιταχύνει. Θα τρέξει, θα φτάσει στο layup. Ούτε αυτός μπορεί να σκοράρει. Απίστευτη η αφλογιστία των δύο ομάδων στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Κοτσόπουλος πέρασε, έμεινε στον αέρα, έχασε την μπάλα. Παιχνιδιασμός με το Σπανό, ο οποίος θα δώσει το Σταθόπουλο. Σταθόπουλος μέχρι μέσα, κόβεται από την καλή άμυνα του Αθανασόπουλου. Ανοιχτό γήπεδο, Αθανασόπουλος για το Βαρύ. Ούτε αυτός μπορεί να σκοράρει. Απίστευτο. 4,5 λεπτά σχεδόν χωρίς καλάθι. Σταθόπουλος με τη φλέξον από τον Κοτσόπουλο. Την μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου και είναι για την... Εδώ υπάρχει time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. 5 και 47 για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος εδώ στο Προμηθέας Park. Μπαρχελώνα, Μπεγουλάκι πάντα στο 0-0. Όσο εντυπωσιακό και αν ακούγεται αυτό, μέχρι τώρα έχουν κυριαρχήσει άμυνες. Έχουμε δει πολύ καλές άμυνες και από τις δύο ομάδες. Λίτης που πέρασε το παιχνίδι. Προσποίηση, πάσα χαμηλά στο σπανό. Λίτης πιάνει την μπάλα. Μένει για λίγο αφύλακτος. Θα μπει, ούτε αυτό. Αμυντικό rebound από τον Αυγερινό. Τον Τάκη Αυγερινό, γιατί είναι δύο Αυγερινοί, είναι και ο Γιώργος. Πάσα τώρα στη γωνία για ένα τρίποντο το οποίο είναι εντελώς άστοχο από τον Τενελόπουλο. Παίρνουν και πάλι την μπάλα, τη χάνουν όμως οι παίχτες στον Μπεγουλάκι και ο Λίτης αφήνει στο Σταθόπουλο. Λίτης βγαίνει από τα σκρίνια και πυροβολή. Ούτε τώρα. Μάχες για το rebound. Κερδισμένο το rebound με τον Παυλάτο. Μπαλάσης κρατάει την μπάλα. Βγάζει στη γωνία. Ο Μπάρκουλας για το πρώτο τον Μπεγουλάκι. Ούτε αυτός. Μουλαγιάννης μαζεύει το αμυντικό rebound. Λίτης. Θα δώσει το σύνο. Και πάλι ο Λίτης και τώρα ο Μουλαγιάννης. Για να δούμε. Να δούμε ποιος θα βάλει τον γκολ, ποιος θα σπάσει το ρόδι. Λίτης, Μουλαγιάννης, Σταθόπουλο, Σύνο, συγγνώμη, για τρεις. Αμυντικό rebound και πάλι για τους Μπεγουλάκι. Έγινε όμως εκεί το λάθος και τελικά έχουμε μπρος πίσω. Και η κατοχή για τον Μπεγουλάκι. Τέσσερα και έξι. Και η επαναφορά από το φλάι με τον Τάκη τον Αυγερινό. Στέκεται και ο Στάρι για τρεις. Άστοχος, Κανελόπουλος. Και πάλι ο Αυγερινός. Θα κοπεί εκεί αμυντικό rebound από τον Λίτη. 6 λεπτά αγώνα, καλάθι ακόμα δεν έχουμε δει. Βασικά δεν έχουμε δει πόντο. Το ανοιχτό γήπεδο, Σύνος. Μουλαγιάννης για το πρώτο. Ούτε αυτός. Αμυντικό επιθετικό rebound από τον ίδιο. Μουλαγιάννης
ούτε τώρα μπορεί να πετύχει το καλάθι. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και φάουλ συνέχεια, το οποίο κερδίζει ο Μπαλάσης με το νούμερο 10. Και τώρα έχουμε και αλλαγές. Βλέπω για την Μπαρσελόνα ότι ετοιμάζεται ο Τσίρος και ετοιμάζεται και ο Λαμπρόπουλος να περάσει το παιχνίδι. 3:30 για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Μπαρσελόνα με Βουλάκη 0-0. Μπαλάσης πέρασε, δύσκολη κίνηση, άστοχος. Εκεί ψηλά ο Λίκος μάχεται. Μια προσποίηση βήματα έχουμε εδώ από τον Τάκη τον Αυγερινό, ο οποίος μετατόπισε το σταθερό. Λαμπρόπουλος Λίτης και πάλι έμεινε φύλακτος και πάλι σούταρε, δεν ήταν κακό με σωστή καμπύλη άστοχος. Μουλαγιάννης και άλλο τρίποντο, ούτε αυτό, αμυντικό rebound με τον Μπαλάση. Μπαλάσης, Μπάρκουλας για τρεις από τη γωνία, ούτε αυτός. Κάποια στιγμή θα μπει ένα, τι θα γίνει, πού θα πάει. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Λίτης θα βγάλει την μπάλα στη γωνία, το τρίποντο, ούτε αυτό θα βρει το στόχο από τον Λαμπρόπουλο. Παραμένει το 0-0, 2:16 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Κανελόπουλος, τρίποντο από τον Μπαλάση, εύστοχο. 3-0 για το Μπεγκουλάκι και το πρώτο καλάθι έρχεται μετά από 8 λεπτά παιχνιδιού. Να ο Μπαλάσης που ανοίγει το σκορ εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Και βρίσκει το ρυθμό του. Να η Μπεγουλάκη που σιγά σιγά τα καταφέρνουν. Μπουλαγιάννης ο άστοχος είναι εδώ. Μπαρσελόνα ακόμα δεν μπορεί να συνδεθεί με το αντίπαλο. Καλάθι Μπάρκουλας για τον Μπαλάση. Μπαλάσης πέρασε. Και πάλι ο Μπάρκουλας. Παντελώς άστοχο. Γενικά δεν θα έλεγε κανείς ότι έχουμε δύο ωραίο παιχνίδι σε αυτή την πρώτη περίοδο. Οι δύο ομάδες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να παίξουν τον μπάσκετ που ξέρουν και μπορούν. Από μέση απόσταση άστοχο το κάνει από τον Λαμπρόπουλο αυτή τη φορά. Μπαλάσης ο μόνος που κινείται μέχρι στιγμή στο παιχνίδι και έχει βάλει τους μοναδικούς πόντους. Αυγερινός, πάρα λίγο να κάνει βήματα. Μπάρκουλας για τρεις από τη γωνία, άστοχος. Μάγκες για το επιθετικό rebound. Ο Μπαλάσης είναι ο μοναδικός που βγάζει λίγο νεύρο στο μάτς. Λίτης 3-2 για τον μπάζερ. Όχι, τέλος δεκαλέπτου 0-7. Πρώτο δεκάλεπτο η Μπαρσελόνα δεν έχει καταφέρει ακόμα να συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι και αν συνεχίσει έτσι θα έχει μια εφιαλτική βραδιά. Επιστρέφω σε λίγο. Νήσι η δεύτερη περίοδος εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Στην πρώτη περίοδο η Μπεγουλάκη με ένα επιθετικό ξέσπασμα του Μπαλάση στο τελευταίο δίλεπτο κατάφεραν και μετέτρεψαν το 0-0 σε 0-7
και πήραν το προβάδισμα. Η Μπαρκελώνα μετά από 10 λεπτά παιχνιδιού δεν έχει καταφέρει ακόμα να συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Αυγερινός, καλή κυκλοφορία, Κοτσόπουλος του γλίστησε για λίγο η μπάλα και έτσι δεν σούταρε. Κράτησε όμως η πάσα χαμηλά, δεν έρχεται εδώ το καλάθι. Υπάρχει επιθετικό ρυπάνω του Αυγερινού που θα γυρίσει, θα βγάλει την μπάλα έξω. Η πάσα δεν είναι καλή εδώ από τον Κοτσόπουλο. Μάχες επιμαχών, τάπα από τον Λίτη. Κρατάει ο Αυγερινός και πάλι Κοτσόπουλος. 10 δευτερόλεπτα. 7-6. Κοτσόπουλος κράτησε, έχασε μπάλα και πάλι για τον Πεγουλάκη που έχει στη διάθεσή του 3 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Μπάλα παίζει τα παίξιο. Θα γίνει ένα σούτ της απελπισίας. Αμυντικό rebound με τον Σινογιώργο. Σταθόπουλος δυσκολεύεται. Θα περάσει την μπάσα στον Λίτη. Λίτης αλλάζει το παιχνίδι εκεί για τον Λαμπρόπουλο. Σταθόπουλος τώρα περνάει την μπάλα χαμηλά. Σπανός. Ούτε τώρα μπορεί να βρει τον στόχο. Αμυντικό rebound με τον Βαρύ. Κοτσόπουλος, φοβερή πάσα. Πάρα πολύ ωραία έμπνευση εδώ του Κοτσόπουλου. Δεν είναι όμως το ίδιο καλό εκεί και το τελείωμα από τον συμπέστη που έκλεψαν όμως την μπάλα υπέστη στον Μπεγουλάκη. Κοτσόπουλος για το Βαρύ. Ούτε τώρα ο Λίτης μαζεύει. Σταθόπουλος θέλει να τρέξει. Πάσα ευνηδιασμό, Σπανός. Άσε από το σούτ. Και πάλι και σούτ εκτός ισορροπίας, καλάθι και φάουλ. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο καλάθι της Μπαρχελώνα στο μάτς, που έστω και αργά μετά από 12 λεπτά παιχνιδιού βρίσκει ένα μακρινό σούτ με τον Λίτη και μάλιστα παίρνει το maximum γιατί είχε πάρει την επαφή και ήταν πάνω στην προσπάθεια αυτή. 2-7 λοιπόν με τον Λίτη που βάζει και τη συμπληρωματική βολή και κάνει το σκορ 3-7. Γκοτσόπουλος. Βάζει την μπάλα, αργά ο Κοτσόπουλος. Αυγερινός, μπάλα στη γωνία. Το τρίποντο είναι άστοχο εκεί από τον Τριανταφύλλου που πέρασε στο μάτς. Και η μπάλα για την Μπαρχελώνα, η οποία τώρα έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο το σκορ, να ανακάμψει κι άλλο. Αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές εκεί, βλέπω περνάει στο παιχνίδι με το νούμερο 18 και πάλι ο Αθανασόπουλος στο μάτς. Σταθόπουλος στο κατέβασμα του μπάλα. Κατάει ο Σταθόπουλος, δίνει στο Λίτη. Κριν και εκτέλεση του Λίτη. Καλή ενέργεια, άστοχο με το σουτ. Αθανασόπουλος θέλει να τρέξει. Έχει απέναντί τον Σταθόπουλο, ο οποίος έχει προλάβει να επιστρέψει και να τον καθυστερήσει και έτσι να αποτρέψει την πιθανότητα ευνηδιασμού. Αθανασόπουλος στη γωνία, Κοτσόπουλος, η προσποίηση πέρασε, ωραία, πολύ ωραία, επίτες το χασοβαρίς. Ο Λίτης μάζεψε, Σταθόπουλος. Του φύγει μπάλα του Σταθόπουλου, ωστόσο υπάρχει παρέμβαση νομίζω με το πόδι από παίχτη τον Μπεγουλάκη, οπότε η κατοχή θα παραμείνει για την Μπαρχελώνα, η οποία έχει σκοράρει 3 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο. Κανένα δεν έχει σκοράρει Μπεγουλάκη. Σταθόπουλος για 3, άστοχος, ο ίδιος το μακρινό rebound με υποψία φάουλ και δεν μπορεί να σκοράρει. Παίρνει τώρα το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει 2 βολές. Αυτό είναι και το πρώτο ζευγάρι βόλων στο μάτς με τον Σταθόπουλο. Για να δούμε λοιπόν τις 2 βολές εδώ από τον Σταθόπουλο. Μέσα η μπάλα. 4-7. Με χέρι αλφάδι. Μέσα και η δεύτερη, 5-7 γίνεται το σκορ. 6-52 για να πάμε στην ανάπαυλα.
Κουτσόπουλος. Κατεβάζει την μπάλα. Ακροβολισμένο στη γωνία περιμένει ο Κουτσόπουλος. Τώρα παίρνει την μπάλα. Παίρνει ένα σουτ, airball. Σε πάσα εξελίχθηκε όμως. Κόπηκε εκεί ο Τριανταφύλου. Σταθόπουλος. Αφήνει την μπάλα στον Μουλαγιάννη, ο οποίος κατεβαίνει και φτάνει μέσα την απέναντι όχθη του παρκέ. Αφήνει την μπάλα στον Λίτη. Ο Λίτης παίρνει σκρίνα από τον Μουλαγιάννη και εκτελεί. Ούτε τώρα, παρότι σουτάρει με πολύ καλό ριλίζ ο Λίτης, είναι καλές οι προσπάθειες που παίρνει με σωστή καμπύλη. Μέχρι τώρα δεν του πηγαίνει. Αθανασόπουλος πάρα λίγο να κλέψει την μπάλα. Ο Σπανός. Παναφορά λοιπόν για τον Κοτσόπουλο. Ο Κοτσόπουλος έπιασε την μπάλα, επιτίθεται απέναντι στο Σταθόπουλο. Δύσκολη κίνηση, άστοχος, μαζεύει ο Σταθόπουλος. Και τώρα κερδίζει και το φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του πρώτου διαιτητή. Και ο Λίτης θα πάει για την επαναφορά. 5-7 με την Μπαρχελώνα πάντως να έχει ανακάμψει, θα πηγαίνει καλύτερα σε αυτή την περίοδο με επιμέρους σκορ 5-0 μετά το εφιαλτικό πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Σταθόπουλος. Λίτης και πάλι. Αυτή τη φορά δεν εκτέλεσε. Πασάρι χαμηλά στο Μουλαγιάννη. Σταθόπουλος θα το πάρει και θα το βάλει. 7-7. Να η αντίδραση της Μπαρχελώνα, που μετατρέπει το 5-7 σε 7-7, αν και ο ηλεκτρονικός πίνακας γράφει 8-7, δεν ξέρω αν έφερε. Όχι, τώρα διορθώθηκε, είναι δικά το πρόβλημα. Ωραία. Φοβερή πάσα! Φοβερή πάσα! Φοβερή πάσα από τον Τριανταφύλου για το τελείωμα από κοντά από τον Αθανασόπουλο για το 7-9. Σταθόπουλος. Έχασε την μπάλα και συνέχεια από τα δικά του χέρια αυτή πέρασε εκτός τερέν. Ο Λίτης μάλιστα υποτικά κιόλας πηγαίνει και λέει στο διευθυντή ότι έχει δίκιο, του δίνει το χέρι και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Περνάει στο μάτι μετά από ώρα ο Λαφούρος και περνάει και ο Σύνος. Αθανασόπουλος με το προβάδισμα να είναι για τον Πεγουλάκη. Έκλεψαν εδώ την μπάλα με τον Μουλαγιάννη, ο οποίος είναι δυνατό παιδί. Αφήνει τον Σταθόπουλο, πάθει αυθυνδιασμό. Λαφούρος. Δεν πρόλαβε να δώσει την μπάλα στο Σπανό. Μπάλα στο χέρι του Σύνου. Σύνος. Η εκτέλεση για τρεις. Απελπιστικά στο καθηγητή. Ο Λαθούρος. Ο Τσόπουλος. Πέρασε ο Κοτσόπουλος, εκτέλεσε άστοχος. Έπεσαν δύο παίχτες κάτω, και ο Κοτσόπουλος και ο Αυγερινός. Κατάσταση 3-2-2. Σταθόπουλος, πολύ κακό το τελειωμά του. Ο ίδιος μάχεται και τελικά από σπόντα θα μαζέψει το rebound. Έξτρα πάσα, Λαθούρος θα στοχίσει. Και σε αυτό το σούτ. Τριανταφύλου. Πάσα στη γωνία για τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος έβαλε την μπάλα χαμηλά. Δεν κατάφερε να επιτεθεί σε πρώτο χρόνο τον Μπεγουλάκη. Και τώρα έχει 5 δευτερόλεπτα στη διαδοχή του Κασίτη Κοτσόπουλου. Δύσκολο σου του 30 μέσα. Πάρα πολύ δύσκολη εκτέλεση εδώ από τον Κοτσόπουλο πάνω σε άμυνα με τη λήξη του των 24. Εδώ ήταν ένα πολύ σημαντικό καλάθι και για ψυχολογικούς λόγους. Σύνος μένει πίσω από τα screen και εκτελεί με το ταμπλό. Πολύ ωραίο καλάθι. 9-11. Να που ξανακινείται κάτι στα τελευταία λεπτά, σαν να βλέπουμε λίγο καλύτερο μπάσκετ σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά. Σε ένα κακό πρώτο μήτρο πάντως σε γενικές γραμμές. Εδώ ωραίο το σλάλο, αλλά άστοχο από τον Κακουμάκη. Και η κατοχή τώρα είναι για την Μπαρχελώνα με 18 δευτερόλεπτα στην διάθεση των Μπλαουγκράνα. Για να επιτεθούν. Σταθόπουλος. Το τρίποντο για το προσπέρασμα δεν έρχεται. Σταθόπουλος και εκεί πάει με το φλόουτερ.
Καλάθι και φάουλ. 11-11. Με τον Σταθόπουλο να ισοφάρισε για την Μπαρσελόνα. Σταθόπουλος στη συμπληρωματική βολή. Άστοχος. Εκεί όμως ο Σπανός, από τα χέρια όμως του Τακουμάκη περνάει μπάλα εκτός παρκέ και είναι για τους Μπεγουλάκη. Παναστόπουλος, πολύ ωραίες σταυρωτές και η πάσα χαμηλά. Αφιερνός τελειώνει τη φάση. 11-13 από ψηλό. Και ξανά προβάδισμα για τον Μπεγουλάκη που δεν έχει βρεθεί ακόμα πίσω στο σκορ. Ακόμα εντυπωσιακή ενέργεια και πολύ όμορφο καλάθι από τον Λαθούρο. Και 13-13 γίνεται το σκορ. Αν μη τι άλλο, η Μπαρσελόνα είναι πολύ πιο ζωηρή σε αυτή την περίοδο. Έχει πετύχει 13 πόντους και έχει αφήσει πίσω της την εφιαλτική πρώτη περίοδο. Θανασόπουλος, καλή κυκλοφορία. Κανελόπουλος για 3, πολύ κακό το σκορ. Και τελικά η μπάλα στα χέρια του Λαθούρου. Σύνος. Λαγιάς δεν πρόλαβε και να πασάρει. Αθανασόπουλος. Καλύτερος παίχτης τον Μπεγουλάκη στην πρώτη περίοδο. Σπανός εκεί κλείνεται, χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Η μπάλα νομίζω βρήκε στο γόνατό του και πέρασε εκτός. Και είναι και πάλι για τους Μπεγουλάκη. 13-13 όλα λοιπόν. Και απομένει ακόμα 1-18 για να ολοκληρωθεί το πολύ ενδιαφέρον πρώτο μέρος. Μπαλάς. Προσποίηση, close out, έχασε την μπάλα, εφηδιασμός με τον Σίνο, κακή πάσα όμως προς τον Λαθούρο και συνέχεια βήματα. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε 3 δευτερόλεπτα να γίνονται 3 λάθη, είναι απίστευτο. Απίστευτη φάση εδώ, ενδεικτικό του τι βλέπουμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Σωρία λαθών και από τις δύο ομάδες, πραγματικά αδιανόητα πράγματα εδώ στο Προμηθέας Park. Πάσα χαμηλά για τον Σπανό που παίρνει φάουλ και βολές για τον Σπανό. Και να η ευκαιρία της Μπαρσελόνα να περάσει για πρώτη φορά στο μάτι. Δεν το έχει καταφέρει, έχει σοφαρίσει και στους 7 και στους 9 και στους 11 και στους 13. Ωστόσο μπροστά στο σκορ ακόμα δεν έχει περάσει. Τις χελώνες μας. Λογικά από μία επίθεση για κάθε ομάδα για να πάμε στα ανάπαυλα. Παλάσι. Καλή κυκλοφορία, η μπάλα πηγαίνει στη γωνία. Παλάσι για 3. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Τελευταία επίθεση για την Μπαρσελόνα. Θα μείνουν και κάποια δέκατα. Αν εξαντληθεί ο χρόνος, θα μείνουν και ένα-δύο δευτερόλεπτα μάλλον στην... Στους Μπεγουλάκη. Μουλαγιάννης, ποστάρι. Σύνος, προσποίηση. Πάσα έξω στο τζίρο. Το πήρε το τρίποντο. Το έχασε. Μάγιζε και για το rebound. 4-3-2-1. Μπαλάσεις, θα πιάσει την μπάλα στον αέρα. Το τρίποντο είναι άστοχο όμως από τον Τακουμάκη. Τέλος 10 λεπτο 14-13. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ στο Προμηθέας Πάρκ επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο. Σε μια αναμέτρηση που δεν μας έχει προσφέρει και ιδιαίτερα όλο το θέαμα, να πούμε την αλήθεια. Μπαρσελόνα και Μπεγουλάκη πάντως παραμένουν ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Το 14-13 είναι το σκορ,
με τη δεύτερη περίοδο να ανήκει πάντως ολοκληρωτικά στην Μπαρσελόνα με επιμέρους σκορ 14-6. Επαναφορά λοιπόν με τον Λαμπρόπουλο. Σταθόπουλος κρατάει την μπάλα. Κρινάριο Μουλαγιάννης, πάσα έξω. Πανός για τον Σταθόπουλο. Αργή επίθεση, το σούτ είναι άστοχο από τον Λαμπρόπουλο. Αθανασόπουλος πέρασε χαμηλά στο βαρύ. Να το δεκάρα, να το προβάζει το τρεφέρι. Και το σκορ γίνεται 14-15 και μια μικρή διακοπή για έναν μικροτραυματισμό που βλέπω εδώ στο σπανό που πιάνει το πόδι κάτω χαμηλά. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σημαντικό, κάτι σοβαρό. Και περνάει και πάλι στο παιχνίδι ο Γιώργος από ό,τι βλέπω. Σταθόπουλος. Συνεννόηση εδώ των παιχτών της Μπαρσελόνα και ευκαιρία για τον Βαρύ να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Τον ακολούθησε ο Μουλαγιάννης. Νομίζω ίσως να αλλίωσε με τα ακροδάχτυλα την μπάλα. Πάντως ήταν μια πολύ δυναμική φάση και από τα δύο παιδιά. Ο Σταθόπουλος πέρασε. Δύσκολη κίνηση. Άστοχος. Ψηλά εκεί στο επιθετικό rebound. Δεν θα μπορέσει όμως να βρει το στόχο ο Γιώργος. Καλή προσπάθειά του. Άστοχο όμως το τελειωμά του. Το σούτ από τον Σόπουλο, η μπάλα μπαίνει, βγαίνει και τελικά καταλήγει εκτός καλαθιού. Σταθόπουλος. Πάσα στο ανοιχτό γήπεδο. Το drive, wow. Κακό τελειώμα στον Ανδρόπουλο. Και πάλι το παιχνίδι γίνεται λίγο run and gun. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν βλέπουμε καλάθια. Δηλαδή οι δύο ομάδες πηγαίνουν σε βιαστικές επιλογές και γρήγορα μπορεί να βρίσκουν το στόχο. Ωραία επίθεση του Κοτσόπουλου και η πάσα στη γωνία για το άστοχο σου το πάνω. Τρομερή αστοχία και από τις δύο πλευρές τώρα. 14-15. Σταθόπουλος πέρασε και εκτέλεσε αστοχή. Και υπάρχει τώρα αμυντικό rebound. Κανελόπουλος βρήκε το... Ενώ πέρασε πολύ ωραία, το τελείωμά του ήταν πολύ άξαλο. Πέταξε την μπάλα με πολύ δύναμη στο ταμπλό. Δεν θα μπορούσε φυσικά να βρει στόχο. Λίτη, ποστάρι, γυρίζει, επιθετικό φάουλ από τον Γιάννη Λίτη. Και συνέχεια λέει στην διαιτητή για τον αντίπαλό του ότι κάνει φλόπου ο Λίτης. Δεν αποκλείεται να έχει δίκιο. Συνέχεια λάθος πάσα από τον Σκαρτσιάρη που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Γενικότερα το πρώτο τρίλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου θυμίζει σε πολύ έντονο και πολύ κακό διάστημα στο πρώτο ημιχρόνο. Σταθόπουλος. Λίτης παίρνει την μπάλα χαμηλά. Γυρίζει ο Λίτης, υπέροχα. Θα πάρει φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Ωραία κίνηση εδώ από τον Λίτη και γενικά καλή επίθεση εδώ με στόχευση από την Μπαρσελόνα. Ασχέτως αν δεν πέτυχε το καλάθι ο Λίτης, θα πάει στη γραμμή και θα εκτελέσει δύο βολές. Επιθετικό rebound του Συνογιώργου. Αφήνει την μπάλα στο Λαμπρόπουλο, ο οποίος δυσκολεύεται λίγο να την πιάσει, τελικά τα καταφέρνει. Λίτης και πάλι με την μπάλα στην κατοχή του. Καθυστερεί, κλείνεται, το τρίποντο έρχεται. Είναι άστοχο όμως από τον Λαμπρόπουλο.
Προμηθέας πάρει ένα σούτ, ούτε αυτό θα καταλήξει στο στόχο. Ο Σιμεγιώργος μαζεύει και τώρα ο Σταθόπουλος σε μια καινούργια επίθεση για την Μπαρκελώνα Μελίτη. Οι Σταυρωτές, ωραία πήγε να συνεργαστεί με τον Μουλαγιάννη. Η πάσα κόπηκε, Σκαρτιάρης δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός. Σταθόπουλος, Μουλαγιάννης για τρεις, ούτε αυτός. Μάχες εκεί ο Βαρύς κερδίζει. Και τώρα Μπάρκουλας. Δύσκολη τάπα, φοβερή τάπα εδώ από τον Λίτη. Φοβερό στοπ στα ίσια και στη συνέχεια υπάρχει αντιαθλητικό πάνω στον Σταθόπουλο. Εδώ όλα ξεκίνησαν από την καταπληκτική άμυνα στα ίσια του Λίτη και στη συνέχεια ο Σταθόπουλος κέρδισε το αντιαθλητικό. Και έχουμε δύο βολές. Αλφάδη κάνει το σκορ 16-15 και η Μπαρκελώνα περνάει και πάλι μπροστά στο σκορ. Σε ένα μάτς πάντως που είναι ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια, δηλαδή μπορεί να μην βλέπουμε τρομερό θέαμα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ανταγωνισμός για τις δύο ομάδες και αυτό μας κρατάει κάπως σε γρήγορση. Λίτης στην επαναφορά, περνάει χαμηλά στο Μουλαγιάννη. Λίτης από τη γωνία, το πρώτο του, ούτε τώρα. Γκίνια σήμερα για τον Λίτη. Δεν του πάει το μακρινό σου σε γενικές γραμμές. Μπάρκουλας, περνάει το κέντρο, έστω και οριακά. Μπαλάσης. Εντυπωσιακά ο Μουλαγιάννης και πάρα πολύ όμορφη πάσα ευνηδιασμού, το χάσε ο Σύνος, απίστευτο. Σηκώνει τα χέρια και απορεί ο Μουλαγιάννης, ο οποίος πέρασε μια καταπληκτική πάσα ολόκληρου γηπέδου για το συμπαίκτη του, έκανε τη δύσκολη δουλειά, όμως ο Σύνος εξ επαφής δεν μπορεί να βρει το στόχο. Είναι τώρα ο ίδιος στην επαναφορά, δίνει στον Μουλαγιάννη. Μουλαγιάννης περνάει χαμηλά στον Σπανό που γυρίζει. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Σπανό. 18-15. Εδώ είδαμε πόσο ωραία πόσταρε τον αντίπαλό του. Τον έβαλε στην πλάτη του. Αποκόμισε πλεονέκτημα και γύρισε υπέροχα με το αριστερό χέρι με το ταμπλό για να κάνει το σκορ 18-15 και να στείλει την Μπαρκελώνα για πρώτη φορά σήμερα και στο συν 3. Χάνει όμως τη βολή. Εκεί ο Μουλαγιάννης πανταχού παρών. Ωστόσο στη συνέχεια βιάστηκε και έκανε λάθος. Αθανασόπουλος κλέβει. Παραλίγο να γίνει και άλλο κλέψιμο από τον Σύνο. Πάρα πολλά deflections και από τις δύο ομάδες. Και φάουλ τώρα για το Μπεγουλάκι. Το κέρδισε ο 30 φίλοι. Και δύο βολές για τον forward του Μπεγουλάκι. 18-15 λοιπόν, εδώ σε πρώτο πλάνο και ο Γιάννης Λίτης, ο οποίος έχει φύγει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Ο Τριανταφύλου πάντως την πρώτη βολή την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, τη δεύτερη την αξιοποίησε και το σκορ γίνεται 18-16. Μπάλα περνάει χαμηλά, Μουλαγιάννης. Φάουλ εδώ. Και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Για την Μπαρκελώνα 18-16 το προβάδισμα για τους Blaugrana, οι οποίοι θα πηγαίνουν καλά στις τελευταίες φάσεις. Εδώ όμως έκλεψαν την μπάλα και φεύγουν στον ευνηδιασμό οι Μπεγουλάκη με τον Μπαλάση που πετάει την μπάλα εκτός ισορροπίας. Αθανασόπουλος στο επιθετικό rebound. Μάχες επιμαχών εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται. Συγκλονιστικές μάχες, φάουλ έχουμε.
κακό το σουτ. Πάσα χαμηλά. Κόπηκε ο Σπανός, δεν γύρισε σωστά εδώ. Αθανασόπουλος. Καταπληκτικό στόπ στα ίσια από τον Μουλαγιάννη. Φοβερή άμυνα. Φοβερή άμυνα από τον Μουλαγιάννη. Κατεβάζει το διακόπτη. Κατεβάζει το γενικό. Τρομερός Μουλαγιάννης. Θυμίζει Γκίστ όταν έπαιζε ενάντια στον Ολυμπιακό. Σύνος για τον Μουλαγιάννη. Χαμηλά. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Θα πάρει φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Πολύ ωραία η ενέργειά του εδώ. Έξω πρώτη από τον Μούλα. Παραμένει το 18-16. Έξω και η δεύτερη μάχη για το rebound από τον Σπανό. Η μπάλα βρίσκεται στα χέρια του Αυγερινού και είναι και πάλι για την Μπαρκελώνα. Να που, που η επιμονή εδώ του Σπανού του βγαίνει σε καλό. Αθανασόπουλος. Αυγερινός για δύο. Άστοχος. Αμυντικό rebound. Θέλει να τρέξει η Μπαρκελώνα και κερδισμένο φάουλ εδώ για τον Σίνο και άλλες βολές. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 18-16. Επιθετικό rebound από τον Σπανό. Είναι άστοχος. Ξανά Σπανός. Και πάλι άστοχος. Και τώρα το αμυντικό rebound. Και η μπάλα στα χέρια του Αθανασόπουλου. Η φάση για τον Τριανταφύλου κάτω από το καλάθι. Ούτε αυτός μπορεί να τελειώσει τη φάση. Μάχες εκεί για το rebound, κοιτάξτε τι γίνεται. Και τώρα ευνηδιασμός για την Μπαρκελώνα. Σπανός φάουλ είναι αυτό. Από τον Αθανασόπουλο βέβαια. Ο ορισμός του φάουλ. Γιατί με το σώμα του ο Αθανασόπουλος βγάζει τον αντίπαλό του εκτός τροχιάς και τον δυσκολεύει στην προσπάθειά του να τελειώσει τη φάση. Δεκαεννιά, 16. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό φάουλ της Μπαρκελώνα και τώρα το Κουμάκης θα πάει στην εφαναφορά, θα δώσει τον Αθανασόπουλο. Πέρασε ο Αθανασόπουλος. Πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Η πρώτη βολή με λίγο ανορθόδοξο τρόπο καταλήγει στο καλάθι, αυτό έχει σημασία. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. 19-17 γίνεται το σκορ. Πάντα η Μπεγουλάκη είναι στο πνεύμα της αναμέτρησης.
Εδώ τώρα θέλουν να τρέξουν οι παίκτες της Μπαρσελόνα και θα βρουν το στόχο με αυτή την ωραία ενέργεια του Λαθούρου. 21-17. Να το προσπέρασμα. Να το συν 4 για πρώτη φορά για την Μπαρσελόνα. Που τώρα δείχνει να έχει το momentum και να πετάει καλά. Κακουμάκης για την απάντηση από τη γωνία. Όχι. Μουλαγιάννης ψηλά. Μαζεύει το αμυντικό rebound. Θα πετάξει την μπάλα. Γιατί? Πέταξε την μπάλα νομίζοντας ότι τελείωνε ο χρόνος. Σε μια αντίστοιχη περίπτωση στο ΆΚΑ έχει ακουστεί ένας Διαμαντίδης ΟΕΟΕΟΕ. Όταν ο Διαμαντίδης σε ένα παιχνίδι απέναντι στη Μάλαγα είχε πετάξει την μπάλα νομίζοντας ότι τελείωνε ο χρόνος, ενώ στην πραγματικότητα δεν τελείωνε. Αυγερινός με υποψία βημάτων δεν μπορεί να σκοράρει. Ευνηδιασμός, φοβερή πάσα και το τελείωμα αυτή τη φορά είναι πάρα πολύ καλό για το 23-17 από τον Λαθούρο. Να το συνέξι για την Μπαρσελόνα που μετά το αρχικό 0-7 συνέρχεται και πλέον φαίνεται να είναι αυτή σε θέση οδηγού και να οδεύει προς την πρώτη της νίκη. Βέβαια υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα. Τριανταφύλου πέρασε, αστόχησε, μάγεσε εκεί για το rebound. Το παίρνει ο Λάσης, εκτελεί από μέση απόσταση, ούτε τώρα. Μάγες και πάλι για το rebound. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πέφτουν κορμιά. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και τελικά η κατοχή είναι για την Μπαρσελόνα. 34-9 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Σε ένα παιχνίδι πολύ σκληρό, πολύ δυνατό που πραγματικά πέφτουν κορμιά στο παρκέ. Βλέψιμο εδώ πολύ ωραία από μπροστά από τον Αθανασόπουλο. Ξαφνικά έζησε και το 24, υπάρχει ένα θέμα. 12 δευτερόλεπτα, 10, Μουλαγιάννης στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει ελεύθερο συμπέφτη, κάνει βήματα όμως. 5-2, 5,2 για το φινάλε του δεκαλέπτου. Μία τελευταία, ένα τελευταίο σούτ για τον Πεγουλάκη. Παλάσης παίρνει την μπάλα, περνάει τους αντιπάλους του, σουτάρι! Απίστευτο buzzer beater! Απίστευτο buzzer beater από τον Παλάση. 23-20, εκπληκτικό σλάλομ από τον γκάρντ τον Πεγουλάκη και το σκορ γίνεται 23-20. Επιστρέφουμε σε λίγο για την τελευταία περίοδο. Με το τρομερό buzzer beater του Μπαλάση πήραν οξυγόνο στο φινάλε του δεκαλέπτου του προηγούμενου η Μπεγουλάκη και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει τελευταία περίοδος με τη διαφορά στους 3, ένα μεγάλο ντέρμπι εδώ στο γήπεδο 1 του Προμηθέας Πάρκ. Τρίποντο ελεύθερο μέσα! Μάλιστα! Μάλιστα, να η ανάκαμψη των Μπεγουλάκη. Να η ισοφάριση, 23-23. Συνογιώργος θέλει να απαντήσει από τη γωνία, δεν μπορεί. Επιθετικό rebound του Σπανού. Εδώ μάχες εκεί, πολύ δυνατά μαρκαρίσματα. Έχασε την μπάλα ο Σίνος. Ανοιχτό γήπεδο και φνηδιασμός με τα κουμάκι. Καλή πάσα στο Βαρύ. Τελείωμα του Βαρύ. 23-25. Σαφόπουλος. Σαφόπουλος για 3 από τη γωνία. Ούτε αυτός. Κακουμάκης μέχρι μέσα, 23-27, συνολικό σερί 10-0 για τους Μπεγουλάκη που πλέον δείχνουν να ορίζουν αυτή την τύχη τους πάνω εκεί που φάνηκε ότι η Μπαρσελόνα έχει το momentum. Το τρίποτο του Μπαλάση, το Πάσε Πίτερ, άλλαξε όλη τη ροή του παιχνιδιού. Ο Γιώργος δεν μπορεί. Αμυντικό rebound του Τακουμάκη που κι αυτός έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση στην ομάδα του. Μπαλάσης, πέρασε,
Ωραία κίνηση. Έφτασε μέχρι μέσα. Επιθετικό rebound από τον Βαρύ. Καλή κυκλοφορία. Η μπάλα στη γωνία. Αγκοτσόπουλο. Δεν έχουν πολύ χρόνο. Πρέπει να σκαρφιστούν κάτι. Θα βρουν ένα τρίποντο στη λήξη του χρόνου. Το οποίο είναι άστοχο από τον Παλάσιο. Αμυντικό rebound από τον Σίνο. Πάσα ολόκληρου γηπέδου. Την πιάνει. Πολύ δύσκολα εκεί ο Λαμπρόπουλος. Φτάνει μέχρι το drive. Παλικαρίσκιο καλάθι από το Λαμπρόπουλο. 25-27. Η Μπαρχελώνα δεν καταθέτει τα όπλα. Θα μείνει εδώ και θα παλέψει. Μπαλάσης. Δεν μπορεί. Κοτσόπουλος, συγγνώμη, δεν μπορεί. Σπανός στο ανοιχτό γήπεδο. Διασχίζει όλο το γήπεδο με την μπάλα στα χέρια και τώρα στη γωνία είναι ελεύθερος ο Λαμπρόπουλος για το προσπέρασμα. Όχι. Ο Σπανός ψηλά. Ξανά Λαμπρόπουλος. Όχι απλά πατούσε τη γραμμή, ήταν όλος έξω. Σωστή είναι, σωστή είναι η υπόδειξη των διαιτητών. Ο πόδι του ήταν ένα μέτρο μέσα από τη γραμμή, δεν πρόσεξε, έξω από τη γραμμή, δεν πρόσεξε εδώ ο παίχτης της Μπαρχελώνα, ο οποίος νωρίτερα μείωσε με ένα παλικαρίσιο καλάθι, τώρα έχασε το τρίποδο και συνέχεια μετά το επιθετικό rebound υπέπεσε σε αυτό το λάθος. Παλάσης. Πέρασε ο Παλάσης. Καλή πάσα στη γωνία. Κοτσόπουλος άστοχο. Επιθετικό rebound από το Βαρύ. Και φάουλ είναι εδώ που δεν δίνεται. 25-29. Ωραία, ωραία τοποθέτηση εκεί του Βαρύ μέσα στο καλάθι. Ένα βαρύ πεντάρι. Όπως λέει και το όνομά του. Μουλαγιάννης. Ο Λίτης περιμένει μόνος του. Τώρα δίνεται φάουλ. Και μπάλα απ' έξω για, τους, για την Μπαρχελώνα. Σταθόπουλος. Τρινάριο Μουλαγιάννης. Λίτης για τρεις. Και φάουλ. Όχι. Δεν υπάρχει φάουλ. Μπήκε όμως το τρίποντο από τον Λίτη. Το πιο δύσκολο απ' όλα έβαλε. Έχανε τα μαρκαρισμένα. Έχασε αυτό. 28-29 διαμαρτυρίες από τον Λίτη. Εδώ με πολύ δύναμη πάει ο Λίτης πάνω στον Κοτσόπουλο, ο οποίος έχει πέσει και λίγο άτσαλα στο παρκέ. Πήγε εκεί με κεκτημένη ταχύτητα. Καθώς εδώ τι έγινε, ο Λίτης όπως μιλούσε στον διαιτητή είχε ξεχαστεί. Ο παίχτης ο οποίος φύλαγε έμεινε ελεύθερος και όταν το αντιλήφθηκε πήγε με πολύ ορμή πάνω του και του έκανε το φάουλ. Παραλίγο μάλιστα ο Κοτσόπουλος εδώ να πάρει το maximum γιατί ήταν καλό το τρίποντο που επιχείρησε. Όπως και να έχει, με τις τρεις βολές έχει τη δυνατότητα να στείλει και πάλι την ομάδα του σε απόσταση. Του ενός καλαθιού, πάντως θα βάλει τις δύο από τις τρεις στο συν 3 το Μπεγουλάκι. Για να δούμε ποια θα είναι τώρα η αντίδραση. Λαμπρόπουλος κρατά την μπάλα, δίνει στο Σταθόπουλο, ξανά Λαμπρόπουλος στη γωνία, ζητάει ο Μουλαγιάννης, το πήρε ο Λαμπρόπουλος και το βάλε. 31 όλα, σαν να μυρίζει παράταση, αν και είναι νωρίς ακόμα. Βαρύς. Βαρύς ποστάρι. Ωραία κίνηση. Μεγάλο καλάθι. Καλάθι ψηλής κλάσης εδώ από τον Βαρύ. 31-33. Λίπης. Κοτσόπουλο, η πάσα για τον Τατουμάκη. Τατουμάκης έχασε την μπάλα, δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει μάλλον. Εντός τερέν δεν είναι δική του ευθύνη αυτό το λάθος. Ανοιχτό γήπεδο, Λίτης καθυστέρησαν. Ο Λίτης κράτησε. Πέρασε, έφτασε μέχρι τον drive, αστόχησε. Κλέβει ο Σταθόπουλος. Θα φτάσει στο lay-up, καλάθι και φάουλ. 33-33 με τον Σταθόπουλο. Σε ένα μάτς, είπαμε, για γερά νεύρα με πολύ ψηλή ένταση. Ναι.
Μπέτης. Τη βάζει. 34-33. Μπαρχελώνα ξανά μπροστά στο σκορ. Αν μη τι άλλο, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό μάτς. Μπορεί να μην είναι τόσο καλό το θέαμα, αλλά είναι τέρμι και κατά κάποιο τρόπο αυτό μας έχει αποζημιώσει για το κακό θέαμα. Έκλεψε ο Μουλαγιάννης. Σταθόπουλος, ανοιχτό γήπεδο, 3-2, αλλά δεν το διαχειρίστηκαν καλά. Έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι και τώρα φεύγουν στον εφηδιασμό. Δεν γίνεται να χαθεί αυτό και δεν χάνεται. 34-35 από τον 30 φίλου. Λαμπρόπουλος από τη γωνία, δεν το πήρε αυτή τη φορά. Έχουν χρόνο άλλωστε για να επιτεθούν και θα το κάνουν στοχευμένα. Συνογιώργος από μέση απόσταση. Φάουλ και βολές για τον Συνογιώργο. Εδώ έχουμε λοιπόν τις δύο βολές και η ευκαιρία για την Μπαρχελώνα καταρχάς να ισοφαρίσει αν βάλει δηλαδή, την πρώτη βολή και εν συνεχεία να περάσει και μπροστά. Η πρώτη στο στόχο, 35-35 με τον Συνογιώργο. Με τον Λαθούρο, συγγνώμη. Με τον Λαθούρο. Η δεύτερη είναι στο στόχο και αυτή. 36-35. Προβάδισμα ενός πόντου για την Μπαρχελώνα. Σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς. 30 φίλου. Αθανασόπουλος. Η πάσα δύσκολη αλλά πέρασε. Ο Αυγερινός 5-4. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο. Το πήρε ο Αυγερινός με ταμπλό. Η μπάλα τον φτύνει. Αμυντικό ριμπάουντ του Σταθόπουλου. Εθνιδιασμός δευτερεύων ο Λαμπρόπουλος. Αλλά έχουν γυρίσει τώρα οι παίκτες του Μπεκουλάκη. Πάσα χαμηλά για το Σπανό. Αυτός μέσα στις πληγάδες γυρίζει. Παίρνει τίποτα. Δεν παίρνει. Έχει κάνει βήματα. 36-35 λοιπόν εδώ καθαρά ο Σπανός. Υπέπεσε στην παράβαση των βημάτων και επίθεση για τον Πεγουλάκη. Αθανασόπουλος για τον Κανελόπουλο. Δεν έπιασε καλά την μπάλα. Το τρίποντο από τον 30 φίλου. Η μπάλα από σπόντα στα χέρια του Αθανασόπουλου. Αυγερινός βγάζει έξω. Κανελόπουλος βάζει την μπάλα στο παρκέ. 9 δευτερόλεπτα του έφυγε η μπάλα, του κλείστρισε και κίνησε εκτός τερέν. Είναι για την Μπαρχελώνα. Λαθούρος αφήνει για τον Σταθόπουλο. Έχουμε μπει πλέον και διανύουμε το τελευταίο τρίλεπτο. Σπανός. Λαθούρος από τη βολή, κακό πολύ το σούτ του. Ο Αθανασόπουλος τώρα σε μια νέα επίθεση για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Πέρασε ο Λαθούρος, βγήκε πολύ δυναμικά εκεί πάνω του ο αντιπαλός του Μιλαγιάννης και υπάρχουν πολλές, νομίζω κάτω είπα το φάουλ. Όχι, πάνω λέει η διοικητής. Ενστεριζόμαστε την άποψή της. Αθανασόπουλο, 2 και 20 ακόμα για το φινάλε. Η πρώτη εκτός στόχου, το 36-35 παραμένει. Δεύτερη βολή για τον Αθανασόπουλο. Ούτε αυτή, μάγκες για το rebound. Κερδισμένη κατοχή, κλέβει ο Αθανασόπουλος και πάλι. Προσπαθεί ο Μουλαγιάννης, πέφτουν κορμιά, κοιτάξτε τι γίνεται.
η πάσα προς τα μέσα, χάνει την μπάλα τελικά. Ο Σταρτιάρης, ο Λαγιάννης από τη βολή για το συν 3 δεν μπορεί. Παραμένει το 36-35 και πάμε πλέον για ένα συγκλονιστικό τελευταίο δίλεπτο. Το τρίποντα από τον Κοτσόπουλο, η μπάλα να πηδά πέφτει εκτός και περιφέρεται και το Λαμπρόπουλο, υπάρχει μια πτώση στο παρκέ. Υπάρχει μια πτώση στο παρκέ. Να δούμε ποιος είναι. Είναι το 13 ο Βάρκουλας που έπεσε. Πάντως δεν δόθηκε κάτι. 1-38 λοιπόν, σε ένα μάτς που έχει ένταση, υπάρχουν συνεχώς αψιμαχίες, διαμαρτυρίες, αλλά πάντα σε φύλαθλα, στα πλαίσια της ευγενούς άμυλας. Μουλαγιάννης. Μουλαγιάννης, η προσποίηση. Βρίσκει μπροστά του την άμυνα του Τριανταφύλλου. Πέρασε την μπάλα στο Σπανό. Καλάθι και φάουλ. Το σημαντικότερο καλάθι στο παιχνίδι, έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό. Στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα, ο Σπανός πετυχαίνει, παίρνει το maximum σε αυτήν εδώ τη φάση. Καθώς έβαλε στην πλάτη τον αντίπαλό του, τελείωσε τη φάση εξ επαφής και δίνει αέρα 3 πόντων στην Μπαρσελόνα. Και αν βάλει και τη συμπληρωματική βολή, θα είναι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Δεν θα την βάλει όμως. Υπάρχει ακόμα ελπίς. 1-20. Πέρασε ο Αθανασόπουλος. Αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό. Μάλιστα. Αθανασόπουλος. Έχασε την πρώτη, παραμένει το 38-35. Έχασε και τη δεύτερη, παραμένει το 38-35. Εδώ είναι μια χαμένη ευκαιρία, πολύ σημαντική για το Μπεγουλάκη, γιατί θα μπορούσε να μειώσει τη διαφορά στον πόντο. Χάνει όμως δύο βολές και τώρα υπάρχει time out για τα τελευταία 1-16, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. 1-16, χιτσκοκικά, θρυλερικά, γκρανγκινιολικά. Μπαλάσεις. Αφήνει στον Κοτσόπουλο. Του φύγει μπάλα, απίστευτο. Απίστευτο λάθος εδώ από τον Κοτσόπουλο. Του γλίστρησε η μπάλα σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Κάνουν μια πολύ σημαντική κατοχή οι παίκτες στον Μπεγουλάκη. Και τώρα η Μπαρσελόνα έχει το πάνω χέρι. Έχει αυτό το συν 3 και αν σκοράρει εδώ αποκτά πολύ σημαντικό μαξιλαράκι ασφαλείας. Ο Σίνος θα πάει στην επαναφορά. Θα δώσει την μπάλα στο Σταθόπουλο και πάλι Σίνος. Μουλαγιάννης. Πάρα πολύ ωραία σκαστή. Δεν γίνεται να το χάσει αυτό. Το χάσε όμως ο Λαμπρόπουλος. Απίστευτο. Είναι όλα τα λεφτά η αντίδραση του Μουλαγιάννη. Μπαλάσης, κράτησε την μπάλα. 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Να δούμε αν θα επιτεθούν γρήγορα για να έχουν 2-1. Πάντως εδώ έξυπνα δίνουν το τελευταίο τους φάουλ η Μπλαουγκράνα. Μπαλάσης, κράτησε. Ψάχνει χώρο για να εκτελέσει. Και το κάνει! Και το κάνει! 38-38. Ισοπαλία στο παιχνίδι. Τελευταία επίθεση για την Μπαρσελόνα. Θα μείνει και λίγος χρόνος στο Μπεγουλάκη. Για να δούμε λοιπόν. Πέρασε ο Σίνος. Τράκαρε με τον αντίπαλό του. Μουλαγιάννη στάπα. Στα ίσια. Υπάρχει επηρεασμός Τριανταφύλλου. Για να δούμε. Μπαλάσης. 8-7. Πέρασε ο Μπαλάσης. Τελείωσε, δεν μπορεί να σκοράρει. Πήρε ο Σπανός. 2-1. Το σούταρο Σπανός. Όχι. Τέλος αγώνα, παράταση. Απίστευτο φινάλε.
Ο Μπαλάσης ουσιαστικά με αυτό το απίστευτο σουτ που βάζει στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Θα έχουμε κι άλλο. Μην κουνηθεί κανείς. Μείνετε στις θέσεις σας. Δεν τελειώνει το παιχνίδι. Μη φύγετε, έχει και γλυκό. Όλα έτοιμα για την παράταση εδώ στο Προμηθέας Park. Στην αναμέτρηση της Μπαρχελώνα με του Σπεγουλάκη. Πρώτη επίθεση λοιπόν με το Σίνο, ο οποίος δίνει στο Λαμπρόπουλο. Θα μιλά στο Μουλαγιάννη. Η πρώτη φετινή παράταση στο Μπασκετάκι Πάτρας Cup είναι γεγονός, κύριοι. Άστοχο το τρίποντο, μπάλα Μπεγουλάκη. Μπάλα Μπαρχελώνα. Μάλιστα. Σε ένα φοβερό παιχνίδι τυχερίως το παρακολουθούν και επέλεξαν να περάσουν έτσι τη βραδιά τους αντί να βλέπουν Μουντιάλ. Σύνος. Το τρίποντο από τον Λαθούρο, άστοχο, μάχες εκεί, μπάλα στον Τακουμάκη και ο Γκοτσόπουλο. Τρίποντο από το σπίτι του, όχι, επιθετικό rebound του Βαρύ, 38-40. Να η Μπεγουλάκη, η οποία με ψυχολογία και momentum μετά το τρομερό επίλογο στην κανονική διάρκεια δείχνουν πως μπορούν να φτάσουν και στην νίκη. Μουλαγιάννης, ο Στάρι, γυρίζει. Αστοχή, αμυντικό rebound, όχι. Μάχες εκεί, κοιτάξτε τι γίνεται. Τι γίνεται για μια κατοχή. Πέφτουν κορμιά, ο Βαρύς κρατάει, κλείνεται. Πασάρι τελικά, βρήκε τον τρόπο και πάσαρε στον Κοτσόπουλο. Φάουλ κερδίζει ο Κοτσόπουλος, βολές είναι τώρα. Γιατί αυτό είναι το πέμπτο μαδικό της Μπαρσελόνα. Λοιπόν στις βολές. Η πρώτη βρίσκει το στόχο. Τώρα υπάρχει και καλή ψυχολογία για τον Μπεγουλάκη. Έχει γυρίσει το κουμπί, έχουν αλλάξει πλέον οι συσχετισμοί. Μέσα και η δεύτερη. 38-42. Και μπάλα στα χέρια του Σύνου. Κρατάει ο Σύνου. Πέρασε. Έβγαλε στο Λαμπρόπουλο, πάρα λίγο να χάσει αυτός. Μουλαγιάννης. Πέρασε ωραία ο Λαθούρος, αλλά το τελείωμα του ήταν μέτριο και άστοχο. Γκοτσόπουλος, πλέον δείχνουν σαν να κρατάνε την τύχη στα χέρια τους. Υπέφτει στο Μπεγουλάκη. Δεν έχει κρυθεί ακόμα κάτι, αλλά το momentum είναι ξεκάθαρα με την πλευρά τους. Γκοτσόπουλος. Step back, 3-2-1, πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο. Το διχτάκι το άγγιξε, αλλά από τη λάθος μεριά. Time out, όχι, αλλαγές έχουμε. Ο Λίτης περνάει στο παιχνίδι. Να δούμε αν με τα μεγάλα περιφερειακά του φουτ μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Σύνος. Τι έχουμε. Θα δούμε. Στον Λίτη. Λίτης ποστάρει για να δημιουργηθεί το ρήγμα. Το ρήγμα βρέθηκε, ο Σύνος πέρασε. Ο Σπανός δεν σούταρε εγκαίρως και τώρα που το έκανε ήταν κακό. Σταφόπουλος 2-1, Σύνος για 3 με τα μπλοκ του μπλοκ. Αμυντικό ρυπόδο του Βαρύ. Ακουμάκης.
Αθανασόπουλος. Πέρασε ο Αθανασόπουλος. Κάναμε 4 δευτερόλεπτα. Κοτσόπουλος. Πολύ δύσκολο σουτ. Δεν το έβαλε. Επιθετικό rebound, όχι. Αλλά ο Σπανός δεν μπορεί να επιστρέψει την μπάλα εδώ. Και φαίνεται να έχει χτυπήσει και λίγο. Έτσι όπως βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου στην κερκίδα. Μπάλα πάντως είναι για τον Πεγουλάκη, που με αυτό το rebound ανανέωσε μια υπερπολίτιμη κατοχή. Και αν σκοράρει εδώ, γίνεται το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης. Για να δούμε. 8 δευτερόλεπτα για να επιτεθούν. Αθανασόπουλος δεν μπορεί να περάσει. Είναι καλή άμυνα που παίζει ο Σίνος. Αθανασόπουλος πάντα για τον Κοτσόπουλο. Πέταξε με τη λήξη του χρόνου, αλλά το σούτ δεν βρίσκει το στόχο. Η μπάλα δεν έχει βρει στεφάνι, οπότε δεν ανανεώνεται το 24. Και η κατοχή τώρα είναι για την Μπαρσελόνα, που αν θέλει να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι, πρέπει να σκοράρει εδώ. Σίνος. Χαμηλά στο λίδι κλέβει μαεστρικά ο Αθανασόπουλος. Αυτό το κλέψιμο ίσως να είναι όλο το μάτς, όχι. Γιατί συνέχεια κάνει ένα χαζό λάθος. Έχει βγάλει τόσο ωραία άμυνα και την πετάει στο σκουπίδια ουσιαστικά την κατοχή. Σίνος. Για να δούμε. Σταθόπουλος για τον Λίτη. Λίτης γύρισε με, με τα δύο χέρια, δεν μπορεί να σκοράρει. Μουλαγιάννης είναι εκεί. Μάγκες επιμαχών, κερδισμένο φάουλ. Βολές. Μουλαγιάννης λοιπόν από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Η πρώτη πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων. Έχει ακόμα μία ο Μουλαγιάννης. Τη βάζει. 39-42. Στο συν 3 η Μπαρσελόνα. Συγγνώμη. Το Πεγουλάκι και τώρα κατοχή για την Μπαρσελόνα. Για να δούμε. Με την επιμονή εκεί του Λίτη που κλέβει την μπάλα. Και τώρα έχουμε time out από πλευράς Μπαρσελόνα για να οργανώσει μία από τις πιο σημαντικές επιθέσεις του σημερινού αγώνα. Και 10 ακόμα, 70 δευτερόλεπτα αν προτιμάτε. Επαναφορά χαμηλά, Μουλαγιάννης! Καλάθι και φάουλ! 41-42! Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Στην κανονική διάρκεια αυτό ίσχυε για τους Μπεγουλάκη. Τώρα το comeback γίνεται από την Μπαρσελόνα, η οποία είναι εδώ. Είναι ζωντανή. Εμείς δεν ξέρω για πόσο θα είμαστε εδώ πέρα. Μουλαγιάννης στη συμπληρωματική βολή, πολύ κρίσιμη. Την έβαλε. 42-42. Φάουλ κατευθείαν, γιατί. Γιατί φάουλ από τον Σινογιώργο πάνω στον Τακουμάκη. Εδώ του δίνει τζάμπα και άκοπα δύο βολές. Βέβαια όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Αλλά νομίζω δεν χρειαζότανε. Εκτός αν ποντάρουν στην αστοχία του Τακουμάκη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και ο καλύτερος στερβουλών. Θα το δούμε, για να δούμε. 42-43. Με χέρι Αλφάδη. Με διαψεύδη. Αργύρης Τακουμάκης. 42-44. Προβάδισμα και πάλι 2 πόντων ισχνό για τον Πεγουλάκη. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Λίτης, ο Σταθόπουλος είναι μόνος του, δεν τον είδε ο Λίτης. Κράτησε την μπάλα, γύρισε με το ταμπλό άστοχος. Και μπάλα Πεγουλάκη τώρα. Για να δούμε.
Να δούμε αν θα σπάσουν το pressing. Θα καταφέρνουν. Η μπάλα στα χέρια του Σακουμάκη. Στη γωνία η μπάλα. Κοτσόπουλος προσποίηση. Μέχρι μέσα. Βαρύς. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Παραμένει το 42-46. 34 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τώρα τι θα επιλέξει η Μπαρσελόνα. Σταθόπουλος για το τρίποντο. Θα περάσουν μπροστά. Δεν θα τα καταφέρει. Λίτης στο επιθετικό rebound. Απίστευτο παιχνίδι. Λίτης, αυτός θα είναι ο ήρωας. Step back, εκτέλεση, όχι. Και το rebound είναι αμυντικό. Τζάμπολ, τζάμπολ. Και το βελάκι δείχνει βεγουλάκι. Απίστευτο μάτς. Απίστευτα λάθη και από τις δύο ομάδες. Το κρίσιμο σημείο. Δευτερόλεπτα. Πρέπει να βάλουν σωστά την μπάλα στο παρκέ. Σακουμάκης θα κερδίσει φάουλ. Νωρίτερα με διέψευσε. Τις έβαλε και τις δύο. Και τώρα αν βάλει αυτές τις κρίσιμες, ουσιαστικά η Μπαρσελόνα θα πει τετέλεστε. Πολλά θα κριθούν αυτές τις βολές. Η μοίρα του παιχνιδιού στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. 42-44. Σακουμάκης. Σαδιστικά και βασανιστικά η μπάλα πέφτει στο πλεκτό. Έχει ακόμα μία. Έχουν καλέσει time out η Blaugrana αν βάλει τη βολή ο Αργύρης Σακουμάκης. Διακοπή για να δέσει τα κορδόνια του ο Μουλαγιάννης. 42-45. Αν βάλει τη δεύτερη θα θέλει παραπάνω από μία κατοχή η Μπαρσελόνα, δεν ξέρω αν τη στάνει. Τη βάζει. 42-46. Το time out για την Μπαρσελόνα. 4 στις 4 βολές του απόλυτα ψύχρεμου Σακουμάκη. Το Μπεγουλάκι έχει πλέον μία διαφορά, μοιάζει ασφαλείας. 11,2 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Η Μπαρσελόνα θέλει δύο μεγάλα σουτ. Δεν της φτάνει το ένα. Για να δούμε λοιπόν. Σταθόπουλος 42-46. Από τα σκρίν θα βγει ο Λίτης. Το σύστημα βγήκε. Ο Λίτης την πέταξε. Δεν μπόρεσε να στοχίσει. Ο Μουλαγιάννης εκεί. Του έφυγε όμως η μπάλα. Τέλος παιχνιδιού. Ουσιαστικά ο Μπεγουλάκη θα πάρει μια νίκη διαπυρός και σιδήρου. Την οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Παλάση για τα μεγάλα σουτ που έβαλε στο φινάλε του παιχνιδιού. Την οφείλει και στον Σακουμάκη για τις βολές που έβαλε. Τέλος αγώνα 42-46. Καλό βράδυ από το Προμηθέας Πάρκ.